κατάσταση είναι ανυπόφορη. Ο δήμαρχος ούτε σκουπιδότενε και δεν μας φέρνει. Άμα έρθετε να δείτε πιο κάτω, είναι αναγκαίο κακό να τα πετάξουμε κάπου. Πού θα τα πετάξουμε? Καλάθες δεν μας βάζουν. Καθαριότητα τίποτα δεν υπάρχει. Ζούνε μικρά παιδιά μέσα στην βρώμα και στην πίχλα. Ψηφίζουν εδώ πέρα το Δήμο. Ωραία, το ψηφίζουν. Κάνει κάποιο έργο γι' αυτό? Έχει βάλει 10 καλάθες? Ελάτε, πάρτε το αμάξι σας, ελάτε κοντά μου για να δείτε τι γίνεται. Και αναγκαστικά τώρα βλέπω. Αναγκαστικά πού θα τα πετάξω? Μα δεν υπάρχει κάπου να τα πετάξω. Ελάτε πίσω μου να σας δείξω. Άμα δείτε ένα καλάθι σκουπιδιών, εμένα μου κάνετε μήνυση ότι σας κοροϊδεύω. Ελάτε πίσω μου να το διαπιστώσετε και ήδη. Μα δε, πού, μόνο εδώ? Γιατί εδώ, εκεί δεν ζουν άνθρωποι? Στον Άγιο Νικόλα. Δεν μιλάω για τους Τσιγκάνους. Δεν μιλάω για τους Τσιγκάνους. Εδώ δεν ζουν Έλληνες. Έλληνες πολίτες. Δεν ψηφίζουν. Ας έρθει εδώ, ελάτε λίγο πιο κάτω. Δεν υπάρχει ένα καλάθι. Δηλαδή, εγώ θα πάω να κλέψω ένα καλάθι από την αγορά για να το φέρω επάνω? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τώρα που έρχονται εκλογές, τώρα βγήκαν να δείξουν 5 πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτή η κατάσταση εδώ που βλέπετε. Λίγο πιο πέρα γίνεται πάλι χαμός. Βάλτε την κάμερα πιο πέρα και ελάτε να δείτε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μόνο στους ψήφους. Εγώ ξέρω, ή κάντε κάτι ή μην κάνετε τίποτα. Ή να μην πάει κανένας να ψηφίσει. Εμείς προσωπικά θα μας βοηθήσεις? Φέρτε καλάθες, φτιάξτε κάτι, ένα έργο για μας, να ψηφίσουμε έναν άνθρωπο. Αλλά να δούμε και κάτι από αυτόν τον άνθρωπο. Και εμείς δεν είμαστε και κανίβαλοι. Αν κάποιος άνθρωπος μας βοηθήσει, θα είμαστε και εμείς εντάξει απέναντί τους. Αλλά από τη στιγμή που δεν είσαστε εσείς εντάξει, με που έχετε, ξέρετε, και 5 γράμματα, θα είμαστε εμείς?